Πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε, όπως σας είπαμε εδώ στο στούντιο, τον τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Αλβαδάρη. Καλημέρα, κύριε Χιμάρα. Καλημέρα. Και βλέπω έναν ογκώδη φάκελο που έχετε μαζί σας. Σηκάζω ότι είναι το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απλός. Είναι συνοπτικός, είναι εμπεριστατωμένος, είναι τεκμηριωμένος. Και θα συζητήσουμε και για αυτά και για όλα. Κοστολογημένος και για όλα τα άλλα, και πολιτικά και οικονομικά. Αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι που συζητάγαμε στο διάλειμμα και έχει κάνει αίσθηση σε όλους μας. Όσο και αν προσπαθούμε να είμαστε αντικειμενικοί, αποστασιοποιημένοι σε σχέση με τη δικαιοσύνη, μιλάμε για την πρόταση της εισαγγελέως χθες στην δίκη για την 12χρονη θύμα βιασμών και μαστροπίας στον Κολωνό, που πρότεινε την απαλλαγή, πώς να το πούμε τώρα, την αθώωση, λόγω αμφιβολιών του κατηγορουμένου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι είχε σχέσεις με τη μικρή και ότι... Εν πάση περιπτώσει, πρωταγωνίστησε σε ένα κύκλωμα στο οποίο εκδιδόταν το παιδάκι. Μαύρη μέρα για τη δικαστική εξουσία. Δεν χρησιμοποιώ τον όρο δικαιοσύνη. Mm-hmm. Γιατί η δικαιοσύνη είναι μια έννοια την οποία οφείλει να αποδίδει η δικαστική εξουσία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη γενικώς και αορίστως. Υπάρχει στο πολίτευμά μας, στη δημοκρατική μας λειτουργία, η δικαστική εξουσία, η οποία οφείλει και στα πλαίσια του νόμου βεβαίως να ανταποκρίνεται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Και η συγκεκριμένη πρόταση, η συγκεκριμένη τοποθέτηση είναι απεχθής ακατανόητη και αποκρουστική. Και θα έλεγα προστίθεται σε μια σειρά τοποθετήσεων οι οποίες και δικαιολογούν και θεμελιώνουν το γεγονός ότι η κοινή γνώμη κατά τα 3/4 ή και παραπάνω δεν συνηγορεί στην κοινοτοπία που λέμε πολλές φορές, ξέρετε και στα πάνελ, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ναι, πολύ δύσκολο. Η ελληνική κοινωνία έχει πραγματικά πάρει διαζύγιο από μια τέτοια αυτονόητη τοποθέτηση για μια δημοκρατία. Πολύ δύσκολα θα βρούμε και εμείς επιχειρήματα να δικαιολογήσουμε μια αποστασιοποίηση δημοσιογραφική σε τέτοιες υποθέσεις. Σας περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι είναι πάρα πολλές φορές και καλώς ευαίσθητη η δικαιοσύνη και η κοινή γνώμη σε θέματα κακοποίησης γυναικών και στην ενήλικη του ζωή. Τώρα πόσο μάλλον, και πάρα πολύ καλώς είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί, και πόσο μάλλον για ένα ανήλικο και όχι ανήλικο οριακά. Δηλαδή το μιλάμε επιχείρημα τώρα, του ότι υπήρξε σύγχυση, ναι, υπήρξε σύγχυση για την ηλικία της. Ποιος νοήμων άνθρωπος μπορεί αυτό να το ακούσει, πόσο μάλλον ένα δικαστήριο. Ναι, και ποιος μπορεί να μιλήσει για συνέβρεση με συνένεση σε τέτοιες ηλικίες, θα ξεχάσουμε και τα αυτονόητα. Ναι. Λοιπόν, να δούμε. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπόθηκαν πολλά, γράφτηκαν πολλά. Κύριε Παπά, είναι ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει του good to be true. Και γιατί σας το λέω. Διότι έχετε μειώσεις φόρων. Είτε πρόκειται για έμεσους φόρους, μείωση ΦΠΑ έως και μηδενισμό ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, μείωση φορολογικών συντελεστών έως 100.000 εισοδήματα. Από την άλλη πλευρά μιλάτε για πλαφόν σε κέρδη στο θέμα της ακρίβειας. Όλα αυτά πώς θα χρηματοδοτηθούν και πώς θα αντισταθμιστούν. Η κυβέρνηση λέει ότι ο Κασελάκης έπαθε Τσίπρα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0. Δεν λέει τίποτα της ουσίας βέβαια. Και αυτό είναι νομίζω και ενδεικτικό του ότι το πρόγραμμά μας έχει χτυπήσει φλέβα, με την έννοια ότι σταχυολογεί και κοστολογεί προτάσεις οι οποίες είναι αυτονόητες. Πρέπει να σας πω όμως, κυρία Λιβαδάρη, ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι είναι μέσα στα συμφωνημένα δημοσιονομικά πλαίσια. Δηλαδή, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέει ότι έχω αυτές τις προγραμματικές προτεραιότητες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν υπό την αίρεση της αλλαγής των δημοσιονομικών στόχων. Βάλατε το θέμα και πάρα πολύ σωστά της χρηματοδότησης. Υπάρχουν δύο πυλώνες στις προτάσεις τις οποίες ανακοινώσαμε. Πρώτον, είναι κάποια μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, τα οποία. Χοντρικά, για να καταλάβει ο κόσμος και η αγορά που μας ακούει μέσα από το πολύ έτσι ενημερωμένο και στοχευμένο σας κανάλι και πλατφόρμα, λέει ότι 3 δις από τα 3-4 πεδία στα οποία έχουν διαμορφωθεί υπέρογκα κέρδη τα τελευταία 2-3 χρόνια, πρέπει να τα πάρουμε και να τα βάλουμε να εξυπηρετήσουν. Μιλάμε για τις τράπεζες, μιλάμε για τις εταιρείες διήλυσης, μιλάμε για την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, μιλάμε βεβαίως και για τη λιανική
ας πούμε, στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, εκεί μπορεί να διαπιστωθεί πάρα πολύ εύκολα όταν έχεις μια εταιρεία που την μία χρονιά έχει 100 εκατομμύρια κέρδη και την άλλη έχει 800, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Πολύ δε περισσότερο θα σας έλεγα και προσωπικώς θα επιμείνω σε αυτό, στο ζήτημα των τραπεζών. Οι τράπεζες κατέγραψαν κέρδη 7 δισεκατομμύρια το 2022 και το 2023. Είναι και επίκαιρο αυτό που λέτε, γιατί χτες με τη μελέτη του ΚΕΠΕ, η οποία μιλάει για πληθωρισμό απληστείας των τραπεζών. Πληθωρισμό απληστείας και σήμερα είδα και το πρώτο θέμα της ναυτεμπορικής, μιλάει για τα μερίσματα τα οποία θα μοιράσουν οι τράπεζες. Προσέξτε τώρα να δείτε. Δεν έχουν βάλει επαρκώς το χέρι στην τσέπη για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην οικονομία, δεν χρηματοδοτούν επαρκώς την ελληνική επιχειρηματικότητα και μοιράζουν μέρισμα. Το θεωρώ οικονομικά ατελέσφορο, πέρα από την διάσταση της κοινωνικής αδικίας, είναι οικονομικά ατελέσφορο και είναι και παράδοξο. Υπό το φως του γεγονότος ότι έχουν 16,5 δις αναβαλλόμενο φόρο αυτή τη στιγμή στα κεφάλαιά τους και η κερδοφορία τους καταγράφεται κυρίως από την διαφορά επιτοκίων που επισημαίνει και το ΚΕΠΕ, όπως το φέρατε εσείς. Καταθέσεων χορηγήσεων. Και το δεύτερο είναι από τις θεότρελες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, προμήθειες για τις συναλλαγές. Έτσι, ξέρετε ότι αν χρειαστεί να κάνετε μια μεταφορά 100 ή 150 ευρώ την ίδια μέρα από το λογαριασμό σας στο λογαριασμό του κύριου Χιμάρα, επειδή του τα χρωστάτε, θα πρέπει να πληρώσετε και 4 ευρώ προμήθεια για την μεταφορά. Άρα λέτε, κύριε Παπά, ότι μια πηγή χρηματοδότησης είναι τα υπερκέρδη. Εκεί θα πάμε, επειδή είναι παροδικά και βεβαίως εδώ θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα. Το ήθελα να σας ρωτήσω, τα μέτρα για την ακρίβεια είναι συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Υπήρξαν υπερκέρδη, τα οποία αποτυπώθηκαν σε πολύ φουσκωμένες τιμές και ερχόμαστε εδώ να πούμε ότι η Δημοκρατική Οργανωμένη Πολιτεία θα πρέπει να κάνει μια διόρθωση. Δεν μιλάμε για καμία επαναστατική αλλαγή. Οι κλάδοι οι οποίοι σας περιέγραψα έχουν πάνω από 15 δις κέρδη την τελευταία διετία, μην σας πω και παραπάνω αν κάτσουμε να τα δούμε. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 10,5 ανακοινώσανε μόνο το 2023. Να πει λοιπόν η πολιτεία 3 με 3,5 δις πρέπει να υπάρξει μια ειδική έκτακτη εισφορά, μια ειδική φορολόγηση που να περιορίσει, να βοηθηθούμε να περιορίσουμε τις τιμές. Γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση, λέω εγώ, έχει δεσμευτεί σε δημοσιονομικούς στόχους, τους οποίους εμείς θα θέλαμε να συμφωνήσουμε εκ νέου με τους εταίρους μας, αλλά δεν θα πάμε να κάνουμε αντάρτικο. Αυτό είναι το ένα πεδίο παρεμβάσεων. Το άλλο πεδίο παρεμβάσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μιλάτε για επανάληψη της διαπραγμάτευσης του 2015. Όχι. Δηλαδή. Μιλάμε όμως για μια ενεργή συμμετοχή για το πώς πρέπει να ερμηνευθεί και να εφαρμοστεί το νέο σύμφωνο, στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε απολύτως καμία συμμετοχή. Ωραία, πάμε να δούμε. Λέτε λοιπόν ότι. Αυτό είναι ο ένας πυλώνας, προσέξτε. Ακρίβεια. Δηλαδή, η ακρίβεια. Ο άλλος πυλώνας είναι το φορολογικό. Και εδώ βάλατε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα σε σχέση με το εάν είναι too good to be true. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλό για να είναι αληθινό. Και πώς θα αναπληρωθούν τα έσοδα. Ακριβώς. Δηλαδή, αν μειωθούν, μηδενίσουμε ΦΠΑ ή μειώσουμε ΦΠΑ και από την άλλη μειώσουμε φορολογικούς συντελεστές σε όλες τις κατηγορίες. Αφορολόγητο λέτε μέχρι 10.000 ευρώ. Θα σας ρωτήσω μετά γι' αυτό. Ναι. Δεν μειώνεται σε όλες τις κατηγορίες. Η αλλαγή στις φορολογικές κλίμακες θα έχει μία επίπτωση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω της τάξης των 150 με 200 εκατομμυρίων, όχι παραπάνω. Γιατί υπάρχει μία ανώτατη εισοδηματική βαθμίδα, η οποία σκανδαλωδώς υποφορολογείται αυτή τη στιγμή. Εμείς, για να καταλήξουμε σε αυτούς τους συντελεστές, δεν πιάσαμε τη μαγική μας γυάλα, δεν μοίρασαμε τα νύχια μας, καθίσαμε και είδαμε τα δηλωμένα εισοδήματα του 2022. Είναι οι φορολογικές δηλώσεις του 2023. Το ξέρετε ότι υπάρχουν 10.000 Έλληνες οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα 4 δις. Τα οποία είναι κυρίως από μερίσματα. Μπαίνουν λοιπόν όλα τα εισοδήματα στην ενιαία φορολογική κλίμακα, στην ίδια, με τον ίδιο τρόπο. Άρα, η λιβαδάρη, αν έχει 10.000 ευρώ εισόδημα από μερίσματα, αυτό θα μπει στο ενιαίο της συνολικό εισόδημα και θα φορολογηθεί με την ίδια φορολογική κλίμακα. Όπως εάν ο Χιμάρας έχει το ίδιο εισόδημα από μισθό, θα πάει στις κλίμακες τις οποίες προβλέπονται. Άρα, λέτε ότι θα φορολογήσετε τον μεγάλο πλούτο ή τη συσσόρευση αυτών των υπέρογκων εισοδημάτων προς όφελος των εισοδημάτων που είναι κάτω από 100.000 ευρώ. Ακριβώς αυτή η εξίσωση λύνεται. Παραμένει ο ίδιος φορολογικός συντελεστής στο περιθώριο μεταξύ 100 και 200.000 ευρώ εισόδημα. Από τις 200.000 ευρώ και επάνω αυξάνεται. Και έχουμε και μία έτσι, νομίζω, καινοτομία για το ελληνικό φορολογικό σύστημα. Είναι ο κλιμακωτός συντελεστής και για τα νομικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις. 95% των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνουν κέρδη έως 200.000
320.000 ευρώ και λέμε ότι εκεί πέρα να πάει ο φορολογικός συντελεστής στο 17 και οι επιχειρήσεις που βγάζουν παραπάνω από αυτό να έχουν μια αυξημένη επιβάρυνση του 2%. Κύριε Παπά, λέτε επίσης αφορολόγητο γενικό για όλους μέχρι 10.000 ευρώ. Εδώ μπορώ να σας ρωτήσω ευθέως αν θέλετε να πρημοδοτήσετε τη φοροδιαφύγη. Και γιατί το λέω. Κάθε άλλο. Γιατί ξέρουμε ότι οι 7 στους 10, από ό,τι θυμάμαι με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΑΔΕ, ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν μέχρι 10.000 ευρώ το χρόνο. Πριν κοίταζα τα στοιχεία επίσης από τους ελέγχους της ΑΔΕ ότι καλούνται τουλάχιστον 1.500 οι οποίοι δήλωναν 10.000 ευρώ και είχαν δαπάνες 150.000 ευρώ. Άρα εκεί μήπως υπάρχει. Από το τελευταίο θα ξεκινήσω. Εκεί πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Και θα είμαστε και αρρωγοί στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ελπίζω να μην μείνει για πάρα πολύ στο τιμόνι, αλλά στην πάταξη της φοροδιαφυγής θα βρει σε εμάς έναν αρρωγό. Το θέμα του φορολογίτου. Το θέμα του φορολογίτου κάθε άλλο παρά συνδράμει στην αύξηση της φοροδιαφυγής. Αυτό που συνδράμει στην αύξηση της φοροδιαφυγής είναι τα τεκμήρια. Αυτή τη στιγμή η ΣΥΓΑΓΕ, ενώ είχε πει ότι δεν θα το κάνει η κυβέρνηση τεκμήρια για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, για αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε μεσαία τάξη, και το αποτέλεσμα θα είναι και θα το δείτε στις φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες θα γίνουν τους επόμενους μήνες, θα έχουμε πάρα πολλούς να δηλώνουν το αφορολόγητο ενώ δηλώναν άλλα εισοδήματα την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι ένα μέτρο κόστους. Εμείς λέμε γύρω στα 200 με 250 εκατομμύρια. Ο ίδιος ο κύριος Σταϊκούρας έχει πει ότι είναι γύρω στα 400. Είναι απολύτως εφικτό και θεωρούμε ότι είναι και δίκαιο. Δηλαδή η Ελλάδα τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή, η ελληνική οικονομία? Χρειάζεται μια αναζωογόνηση των χαμηλότερων και των μεσαίων στρωμάτων. Έχουν συμπιεστεί αυτά τα στρώματα. Έχουν συσσωρεύσει χρέη. Στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκε και το ιδιωτικό ληξιπρόθεσμο χρέος κατά πάνω από 4 δις. Άρα είναι προτάσεις οι οποίες εκεί στοχεύουν. Και νομίζω ότι κανένας από τους έχοντες και κατέχοντες υψηλά εισοδήματα και περιουσίες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχει παράπονο από το οικονομικό αποτέλεσμα της τελευταίας διετίας-τριετίας. Μάλιστα. Κύριε Παπά, να έρθουμε και στα θερμά πολιτικά ζητήματα. Ήλπιζα να τα αποφύγω, αλλά... νομίζω ότι το ξέρατε ότι δεν θα τα αποφύγετε αποδεχόμενο στην πρόσκληση. Είδαμε τον κύριο Κασελάκη χθες το βράδυ να δίνει απαντήσεις για το θέμα που έχει ενσκύψει, έχει ανοίξει η κυβέρνηση, κυρίως με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Τις θεωρείτε επαρκείς αυτές τις απαντήσεις που έδωσε? Απολύτως επαρκείς, δεν υπάρχει τίποτα αθέμητο. Όλοι γνωρίζαμε ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι επιχειρηματίας. Όλοι γνωρίζαμε ότι έχει βγάλει χρήματα μέχρι να αποφασίσει να μπει στο στίβο της πολιτικής. Και εγώ θα σας έλεγα ότι καλωσορίζω την πρόνοια της Νέας Δημοκρατίας να πάμε σε αυτό το πεδίο, αλλά δεν θα το συζητήσουμε μονομερώς. Θα συζητήσουμε το πώς η οικογένεια Μητσοτάκη έχει καταφέρει να ζει τη ζωή που ζει στην πλειονότητά της. Και δεν είναι τωρινό αυτό, είναι και ετών φαινόμενο, από ό,τι ξέρετε. Από τη δεκαετία του 60 φαίνεται και μετά. Κάτι πάντως, κύριε Παπά, ενδιαφέρον. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν στα σοβαρά θέλουν συζήτηση για τα οικονομικά των προέδρων των κομμάτων, θα την κάνουμε ανοιχτά, εις βάθος, και μήπως να προτείνουμε να τα συζητήσουν και οι δυο τους. Αποκλειστικά να μπουν σε ένα στούντιο και να συζητήσουν και τα οικονομικά τους. Επαναφέρετε, νομίζω, την πρόταση για debate αυτή τη στιγμή. Όχι, αλλά προσέξτε, σας λέω ευθαρσώς ότι αυτή την κουβέντα εμείς δεν τη φοβόμαστε. Και μάλιστα, επειδή ο κόσμος καταλαβαίνει, όταν εδώ παρουσιάζουμε το οικονομικό μας πρόγραμμα, και είδα και χθες και μια συνέντευξη του Στέφανου του Κασελάκη, και παρατήρησα ότι η κουβέντα αναλώθηκε, όχι με ευθύνη του, περισσότερο στα δικά του οικονομικά, τα προσωπικά. Ναι, παρά στα οικονομικό μας, παρά στο οικονομικό μας πρόγραμμα. Αυτό κάτι λέει. Και να μην νομίζουν ορισμένοι και δεν καταλαβαίνει και ο τηλεθεατής. Κύριε Παπά, όμως, ακόμα και αν είναι απολύτως καθαρή και διαφανής η επιχειρηματική δραστηριότητα του κυρίου Κασελάκη, και αν δεχτούμε εμείς αυτό που λέει, ότι έχει μεταβιβάσει τις μετοχές του, ότι δεν διατηρεί πλέον κανένα επιχειρηματικό στοιχείο στο εξωτερικό. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι πριν από λίγους μήνες. Η άγνοια νόμου είναι αποδεκτή για έναν πολιτικό αρχηγό και ενός νόμου τον οποίο είχατε ψηφίσει ως κυβέρνηση εσείς, το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άγνοια νόμου. Έχει κάνει καθαρό ο Στέφανος Κασελάκης ότι όλα θα δημοσιοποιηθούν. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη, κατά τη γνώμη μου. Εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω την κλίμακα αυτής της επίθεσης την οποία δέχεται το κόμμα μας και ο Στέφανος Κασελάκης. Και νομίζω ότι είναι και ένα πεδίο στο οποίο θα κάνουν λάθος αν νομίζουν ότι θα βγουν κερδισμένοι αυτοί που μας επιτίθενται. Διότι θα αναφανούν, και ποιος ξέρει, κάτι μπορεί να ξέρει και παραπάνω. Εγώ δεν έχω υπάρξει επιχειρηματίας. Εγώ στο πανεπιστήμιο ήμουν μέχρι να επιστρέψω στην Ελλάδα και να αναλάβω τα καθήκοντα που ανέλαβα.
Μπορεί ο Σταφανός Κασελάκης κάτι να γνωρίζει, που τα γνωρίζουμε οι υπόλοιποι. Κύριε Παπά, είπε κάτι πάντως πολύ ενδιαφέρον στην συνέντευξη. Είπε ότι ο συγκεκριμένος νόμος ήταν λάθος. Και είπε μάλιστα ότι ο νόμος έγινε για τα μαύρα λεφτά των Ελλήνων, ουσιαστικά πολιτικών στο εξωτερικό, και όχι για τα άσπρα χρήματα των ομογενών. Θεωρείτε ότι υπάρχει, ότι πρέπει αυτός ο νόμος να καταργηθεί? Νομίζω ότι είναι μια σωστή αξιολόγηση ότι υπήρχε ένα μείζον ζήτημα. Η Ελλάδα ήταν στο στόχαστρο και της διεθνούς έρευνας για τα ζητήματα αυτά. Αλλά δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα περαιτέρω σε σχέση με αυτό το νόμο αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα ένα σχολείο σας όμως για τις... για τα όσα ανέφερε ο κύριος Κασελάκης σε σχέση και με εσάς και με τον κύριο Πολάκη, είπε ότι σας έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και ότι έχετε κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά. Η απάντηση αυτή δόθηκε επ' αφορμή των όσων έγιναν και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και μετά. Και να πάρουμε την τελευταία αυτή τοποθέτηση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα, που είπε ότι είχαν γίνει ατυχείς χειρισμοί στο θέμα της, των τηλεοπτικών αδειών. Το είχατε χειριστεί. Είπε τις Νοβάρτες και τις τηλεοπτικές άδειες. Είχαν γίνει ατυχείς χειρισμοί. Θα σας πω. Νοβάρτες είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Η εταιρεία ομολόγησε ότι έχει χρηματίσει στη χώρα μας και το ομολόγησε στις ΗΠΑ της Αμερικής. Πλήρωσε πρόστιμο γι' αυτό και αυτό δεν μπορεί να σβήσει. Τηλεοπτικές άδειες δεν έχω να πω τίποτα. Τα έχω καταγράψει με πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία και λεπτομέρεια στο βιβλίο μου, το οποίο θα σας το φέρω τιμή Σένεκεν να το δείτε κι εσείς, και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σχολιάσω οτιδήποτε αναφύεται εκ των υστέρων σε σχέση με αυτή τη συζήτηση. Νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί σε αυτό το βιβλίο. Άρα να θεωρήσω ότι διαφωνείτε με το χαρακτηρισμό ατυχής χειρισμού του κυρίου Τσίπρα. Θα διαπιστώσετε ποια είναι η τοποθέτησή μου από τα γραφόμενα μέσα στο βιβλίο. Να διαβάσουμε το βιβλίο, μάλιστα. Μάλιστα. Δεν θα σας το χρεώσω, το υπόσχομαι. Δύο αντίτυπα, ένα για τον κύριο Χιμάρα και ένα για την κυρία Λιβαδάρη. Μάλιστα. Και ήθελα να σας ρωτήσω... Στο βιβλίο υπάρχει πρόλογος από τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω, έτσι. Πολλά υπάρχουν. Το αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον το βιβλίο αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα που μάθαμε λίγο πριν μπούμε κιόλας στο στούντιο για επικείμενη παραίτηση του Όθωνα Ηλιόπουλου λόγω των υποχρεώσεων του και στο Χάρβαρντ, την πιθανότητα να ορκιστεί σε λίγο βουλευτής η κυρία Τσαπανίδου. Τι συμβαίνει, τι ακριβώς γίνεται? Είναι προφανές ότι ο Όθων Ηλιόπουλος καταρχήν είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Έτσι, στο χώρο του έχει αναγνώριση, δεν χρειάζεται συστάσεις από κανέναν από εμάς. Αν όντως οι φήμες αυτές επιβεβαιωθούν, νομίζω ότι η Πόπη Τσαπανίδου θα είναι μια προσθήκη στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, η οποία θα είναι εξαιρετικά σημαντική και με την πείρα της και στο χώρο της δημοσιογραφίας, αλλά και συνολικά ως παρουσία. Γνωρίζετε όμως και την παράλληλη συζήτηση που γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η παραίτηση του κυρίου Ηλιόπουλου είναι η αρχή μιας σειράς παραιτήσεων προκειμένου να μπει ο κύριος Κασελάκης στη Βουλή. Υπάρχει τέτοια προοπτική, σχέδιο? Τα διαβάζω κι εγώ όπως κι εσείς, αλλά νομίζω ότι έδωσε μονοκόμματες και αποφασιστικές απαντήσεις χθες ο Στέφανος Κασελάκης στην συνέντευξή του. Δεν θα μπορούσα εγώ να προσθέσω κάτι άλλο. Κύριε Παπά, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά από αυτό το αρκετά θυελλώδες συνέδριο που περάσατε στον ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν μια μικρή ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι δυναμική, εν πάση περιπτώσει, η οποία να διαμορφώνει νέα δεδομένα. Πιστεύετε ότι τελικά βγήκε όντως ενισχυμένος ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το συνέδριο, ναι, ή τραυματισμένος? Όχι, νομίζω ότι βγήκε ενισχυμένος με την έννοια ότι έκλεισε μια περίοδος αναταραχών, η οποία δεν είναι και παράλογο να έχει διαμορφωθεί, διότι μπήκαμε μετά από τα εκλογικά αποτελέσματα, τα οποία ήταν πάρα πολύ άσχημα, σε μια έτσι, περίοδο εσωτερικών αναταραχών, η οποία έκλεισε με το συνέδριο αυτό. Θεωρώ ότι σοφά το συνέδριο μας αποφάσισε να μην γίνει προεδρική εκλογή, και νομίζω ότι πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει ενισχυμένος. Ο προοδευτικός κόσμος έχει μπροστά του μια επιλογή στις 9 Ιουνίου, λιγότερο από 90 μέρες, και εκεί πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ενδεδειγμένη και μόνη επιλογή που μπορεί να κόψει το βήχα του κ. Μητσοτάκη και το 41%. Απάντηση στις πολιτικές του Μητσοτάκη δεν είναι η ακροδεξιά, δεν είναι το μίσος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι κύριοι οι οποίοι εξτομίζουν διάφορα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ακραία και από το βήμα της Βουλής. Διότι αυτά τα πράγματα όταν λέγονται, ξέρετε, οπλίζουν και τα χέρια και τα πόδια τα οποία προβαίνουν σε ξυλοδαρμούς. Και επιχειρήσεις λιντσαρίσματος, όπως είδαμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Να ξέρουν λοιπόν αυτοί που αναβαίνουν στο βήμα της Βουλής και τοποθετούνται δημόσια ότι ό,τι λένε αφήνει αποτύπωμα. Νομιμοποιούν
με τη ρητορική τους, πράξεις τις οποίες μπορεί βέβαια μετά να έρχονται να αποδοκιμάσουν, αλλά έχουν στρώσει το ιδεολογικό έδαφος για να εξελιχθούν. Δεν μπορεί να είναι απάντηση και το Πασόκ, όπως έχει αποδειχθεί, διότι φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μία μοναδική δυνατότητα να αντλεί στελέχη από εκεί. Είδα ότι πριν λίγες μέρες, μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ο διπλωματικός σύμβουλος. Έμπιστος προφανώς του κύριου Ανδρουλάκη. Είχαμε και άλλες αποχωρήσεις όπως της κυρίας Χριστοφιλοπούλου κτλ. Δεν είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να καταστεί ανταγωνιστική στη Νέα Δημοκρατία και ούτε βεβαίως το ΚΚΕ, το οποίο ΚΚΕ στην πρόσφατη πολιτική ιστορία έχει δείξει ότι όταν ανοίγει το πολιτικό παιχνίδι, το ΚΚΕ αποχωρεί. Δεν διεκδικεί κυβερνητική αλλαγή. Η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που θα ανοίξει το παιχνίδι για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στο συνέδριο, κύριε Παπά, γιατί επιλέξατε να στηρίξετε τον κύριο Κασελάκη και όχι την πρόταση για νέα προεδρική εκλογή και αυτή η στήριξη είναι άνευ αστερίσκων? Δεν υπάρχει μεταξύ μας ούτε άνευ αστερίσκων ούτε ανεφόρων. Ποτέ δεν υπήρξε, ποτέ δεν ζητήθηκε και ποτέ δεν θα δίνονταν. Όπως εξέφρασα και την εμπιστοσύνη του και στο πρόσωπό μου και στα στελέχη, τα οποία αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και εμείς εκφράσαμε την εμπιστοσύνη μας στον Στέφανο τον Κασελάκη. Και αυτή η εμπιστοσύνη εδράζεται στις ψηφισμένες μας θέσεις, στον κώδικα τον πολιτικό και τον ηθικό με τον οποίο έχουμε μάθει να λειτουργούμε τόσα χρόνια, στην τήρηση του καταστατικού μας. Όλα αυτά είναι που μας δεσμεύουν. Όλα αυτά συγκροτούν ένα πάρα πολύ ισχυρό πολιτικό συμβόλαιο. Προσωπικά εξέφρασα την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να πάμε σε αυτή την εκλογή και θέλω να σας καλέσω και να φανταστείτε πώς θα ήταν αυτή εδώ η συζήτηση, εάν ήμασταν στο ίδιο χρονικό σημείο και την επόμενη εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προεδρική εκλογή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε παρουσιάσει τις οικονομικές του θέσεις, δεν θα είχε δώσει συγκροτημένα και ισχυρά τη μάχη ενάντια στην αντισυνταγματική νομοθέτηση για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και θα είχε μια εικόνα αλληλοσπαραγμού και εσωτερικής αναταραχής, η οποία καθόλου δεν θα ακουμπούσε τις προσδοκίες του κόσμου. Αντίθετα, τώρα τη βλέπουμε. Μια πολύ συγκροτημένη παρουσία στη Βουλή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την παρουσίαση του οικονομικού μας προγράμματος. Σήμερα θα δούμε το σκελετό της διακήρυξής μας και της ευρωπαϊκής μας πολιτικής στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Άρα, ξεδιπλώνουμε μια οργανωμένη εξωστρέφεια, η οποία φέρνει και τα αποτελέσματα τα δημοσκοπικά τα οποία επισημάνατε στην αρχή και θα τα δείτε να ενισχύονται και τις επόμενες μέρες. Ο Αλέξης Τσίπρας, όταν έκανε την παρέμβασή του προτείνοντας να υπάρξει νέα εκλογή, έβαλε μια σειρά από παράγοντες που στήριζαν αυτή την πρόταση. Παράγοντες παθογένειας, θα έλεγα, που υπήρχαν μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα ή δεν υπάρχουν? Και η παρέμβασή του ωφέλησε ή δεν ωφέλησε τον ΣΥΡΙΖΑ? Θεωρώ καταρχήν ότι όποια προβλήματα δεν θα ξεπερνιόταν με μια προσφυγή στα μέλη για εκ νέου εκλογή του Προέδρου. Θα ήθελα ότι φλήσουμε ποτέ. Προφανώς θέλουμε κάθε μέρα τις δικές μας τις αδυναμίες να τις ξεπερνάμε, αλλά δεν θα ήταν η απάντηση ένας νέος κύκλος εσωτερικής εκλογής. Αυτό το πιστεύω βαθιά. Θεωρώ ότι το συνέδριό μας σοφά αποφάσισε να μην προχωρήσουμε σε αυτή την επιλογή. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο εγώ έχω αδελφική, συντροφική σχέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εσείς γνωρίζετε από το ρεπορτάζ ότι δεν συμφωνούμε πάντα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Και αυτός από τη θέση την οποία βρίσκεται είναι μια ιστορική προσωπικότητα για την πολιτική ιστορία της Ελλάδας, όχι μόνο της παράταξής μας. Οφείλει να λέει τη θέση του δημόσια. Αυτό επέλεξε να κάνει, αυτό όφιλε να κάνει και αποφάσισε δημοκρατικά το συνέδριό μας. Άρα ο κύριος Κασελάκης έχει χρόνο, τον χρόνο που ήθελε μέχρι τις εθνικές εκλογές? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκλεγμένη ηγεσία μέσα στις καταστατικές προθεσμίες. Έτσι κι αλλιώς. Δεν τίθεται θέμα. Εγώ είμαι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Και έχω τριετή θητεία όπως ορίζει το καταστατικό. Όλοι λοιπόν στα πλαίσια των καταστατικών προθεσμιών θα αναβαπτιστούμε. Αλλά δεν θα έχει τέτοιο θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει πάρα πολύ καλά στις ευρωεκλογές. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει πάρα πολύ καλά στις ευρωεκλογές. Τι σημαίνει το πάρα πολύ καλά? Άλλοι θα αναζητούν. Θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα σας εκπλήξει και εσάς θετικά. Διότι ξέρω ότι πιστεύετε κι εσείς ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική ισορροπία στους πολιτικούς συσχετισμούς και το πολιτικό παιχνίδι να είναι ανοιχτό. Μάλιστα. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα.